Ούψ! Πού είσαι, Λευτέρη? Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς πάρα πολύ εύκολα να βάλεις χρωματιστό πληκτρολόγιο στο iPhone σου, αλλά και να έχεις πάρα πολλές γραμματοσειρές για να παίξεις σε story ή σε post που ανεβάζεις στο διαδίκτυο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και αν δεν έχεις κανένα ακόμα follow στο Instagram, πρέπει να πας να κάνεις, καθώς ανεβαίνουν πάρα πολλές post και ερωτήσεις, αλλά και παίζουμε και παιχνιδάκια που αφορούν την Apple. Οπότε, αν θες και εσύ να συμμετέχεις φυσικά, τι καλύτερο από το να πας να τσεκάρεις την περιγραφή. Περιμένω. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν σας έχω κάτι που έχω δεχτεί άπειρες ερωτήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok, αν μπορούμε να αλλάξουμε πληκτρολόγιο στο iPhone. Και ναι, γίνεται να αλλάξουμε πληκτρολόγιο στο iPhone και να βάλουμε χρωματιστό. Επίσης γίνεται να βάλουμε γραμματοσειρές διαφορετικές, οπότε να μπορούμε να παίζουμε στο iPhone μας. Γενικότερα υπάρχει φήμη ότι στα iPhone δεν γίνονται πράγματα όσα γίνονται στα Android. Αυτό πρέπει να σταματήσει, καθώς αυτό συνέβαινε παλιά. Τις παλιές εποχές. Πλέον τα περισσότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις σε Android μπορείς να τα κάνεις και σε iPhone. Αλλά οι περισσότεροι ίσως να μην ξέρετε το πώς και πού μπορείτε να τα βρείτε. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε τα tips για να τα μαθαίνεις όλα. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε αυτό. Αυτό που έχετε ρωτήσει πάρα πολύ, αλλά επειδή κάνω βίντεο μια φορά την εβδομάδα δεν έχω τον χρόνο και δεν είχα προλάβει. Πάμε να δούμε την πιο τέλεια εφαρμογή για να κάνεις τέλεια τα story σου. Η εφαρμογή λέγεται, είναι okay, λέγεται. Επίσης, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα βίντεο με τις εφαρμογές που έχω στο κινητό μου, γιατί έχω πάρα πολύ. Η εφαρμογή μας λέγεται FK Keyboard. Την κατεβάζεις, την κάνεις search, θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Πατάμε την FK Search και μας έχει αυτά τα καταπληκτικά χρωματιστά πληκτρολόγια. Ναι, μπορείς να έχεις και εσύ ένα χρωματιστό πληκτρολόγιο στο iPhone σου. Δυστυχώς δουλεύει μόνο σε αγγλικά. Δεν μπορείς να γράψεις ελληνικά. Εντάξει, μην τα θέλεις κιόλας αυτή τη ζωή. Όπως έχουμε πει σε πολλά βίντεο, είμαστε λίγο πεταμένοι σαν χώρα και μας έχουν λίγο στην άκρη. Δεν πειράζει, η γκρίνια μας δεν μετράει όσο και να γκρινιάζουμε. Διαλέγεις λοιπόν το πληκτρολόγιο που σου αρέσει. Έχει και χριστουγεννιάτικα, έχει και καλοκαιρινά, έχει και χειμερινά. Ό,τι σας αρέσει. Έχει και coronavirus. Διαλέγεις λοιπόν το πληκτρολόγιο που σου αρέσει. Πριν εγώ πάω να διαλέξω ένα πληκτρολόγιο για να σας εξηγήσω το πώς δουλεύει, θέλω να σας πω ότι η εφαρμογή, επειδή είναι δωρεάν, αλλά έχει και αγορασμένη έκδοση, στην δωρεάν έκδοση που έχει η εφαρμογούλα αυτή η ωραία, σου λέει ότι πρέπει να αντικαθιστάς το πληκτρολόγιο σου μία φορά μέρες. Θα σας βγάζει ένα κείμενο ειδοποίησης, το οποίο κείμενο θα είναι κάπως έτσι. Όταν εγώ πατήσω την υδρόγειο σφαίρα για να αλλάξω γλώσσα, έρχεται αυτό το μήνυμα της ειδοποίησης. Free users must change the theme every day to use the font's keyboard app for free. Για να μπορείς λέει, να το χρησιμοποιήσεις ουσιαστικά τζάμπα, πρέπει απλά να αλλάζεις το πληκτρολόγιο, να παίζεις με τα χρώματα. Φαντάζομαι δεν θα σας είναι κουραστικό, γιατί αν πατήσεις go to change theme, σας πάει στα theme. Θα σας παίξει και μια διαφήμιση, γιατί προφανώς είναι δωρεάν. Πατάς συνέχεια στο keyboard, πατάς OK, got it. Και διαλέγεις ένα άλλο χρώμα απλά. Μπορείς να βάζεις, να έχεις δύο χρώματα και να τα παίζεις. Δεν χρειάζεται να βάζεις διαφορετικό συνέχεια. Οπότε εγώ είχα το μπλε αυτό το πετρόλ, θα μπορούσαμε να πούμε, CL, πήρε το όπως θέλετε. Το ξαναδιαλέγω. Οπότε μας λέει εδώ πέρα, keyboard theme has been set, πατάς close. Αν θέλεις βάζεις το ξανά το προηγούμενο, close. Και διαλέγεις ουσιαστικά το πληκτρολόγιο που γουστάρεις. Τώρα, μόλις το επιλέξεις, πας να γράψεις ένα κείμενο. Εμένα μου το έχει ενεργοποιημένο, εσάς δεν θα το έχει, γιατί πρέπει να πατήσουμε την υδρόγειο σφαίρα πατημένη και να πατήσουμε ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Αυτό το πράγμα θα σας το βγάλει σε μήνυμα όταν θα κατεβάσετε πρώτη φορά την εφαρμογή. Να προσθέσετε δηλαδή αυτό το πληκτρολόγιο. Θα πάμε στα πληκτρολόγια που είναι τέρμα επάνω, θα το πατήσουμε και θα πάμε να πατήσουμε νέο πληκτρολόγιο. Στο νέο πληκτρολόγιο θα μας έχει από default το Fonts Keyboard. Το ενεργοποιούμε και πατάμε Allow Full Access. Θα μας έχει, ξαναλέω, οδηγίες από την αρχή το πώς να το εγκαταστήσουμε. Μόλις το εγκαταστήσουμε, πάρα πολύ εύκολα μας βγάζει εδώ πέρα πάνω τις γραμματοσειρές οι οποίες είναι διαθέσιμες.
Μπορείς επίσης να το κρατήσεις για normal πληκτρολόγιο εάν πατήσεις τέρμα μπροστά την αμερικάνικη σημαία που λέει normal. Είναι το default, η default μάλλον γραμματοσειρά που έχει το iPhone. Για να μπορείς να έχεις χρωματιστό πληκτρολόγιο. Εάν έχεις βαρεθεί αυτό το κλασικό γκρι του iPhone. Ή άσπρο αν έχεις, δεν έχεις ενεργοποιημένο το dark theme στο κινητό σου. Διαλέξεις λοιπόν την γραμματοσειρά που γουστάρεις. Ας πατήσουμε μία στην τύχη, αυτή να πούμε. Και γράφεις κανονικά το κείμενο που θέλεις και το στέλνεις. Πλέον μπορείς να φλεξάρεις οποιοδήποτε μήνυμα, να παίξεις μπαλίτσα, να γράψεις κείμενα, αλλά και να ανεβάσεις φανταστικά story με διαφορετικά γράμματα και το πιο βασικό, να ανεβάσεις τέλειες φωτογραφίες, βάζοντας κάτω από τη φωτογραφία και στην περιγραφή όμορφα και ωραία γραμματάκια. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσει φυσικά και άλλο τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.